Θα πάμε σε έναν Ηρακλειώτη, ο οποίος διαπρέπει τα τελευταία χρόνια από μικρός στην Ιταλία και τελευταίος του σταθμός εκεί είναι η ομάδα της Μπολόνια. Από τα 16 του, ο Ηλίας Κουτσουπιάς, γιος του Γιώργου Κουτσουπιά, του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Όφη και της Στουρμ Γκρατς, είναι επαγγελματίας στους Ρώσο Μπλου. Έχουμε μαζί μας τον Ηλία Κουτσουπιά, ο οποίος από τις 11 Μαρτίου βρίσκεται στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας η επικοινωνία μας μαζί του. Είναι χαρά μας που τον βλέπουμε σώο και ασφαλή στο σπίτι του, μένει σπίτι και είναι υγιής. Ηλία, καλησπέρα από την Crete TV. Καλησπέρα σας. Πες μας για το ιστορικό. Από τις 11 Μαρτίου, με την άδεια που πήρες από τη διοίκηση της Μπολόνια, βρίσκεσαι στο Ηράκλειο, έτσι, σπίτι σου. Ναι, έφυγα όταν ξεκίνησε η απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως και τώρα στην Ελλάδα. Όταν ξεκίνησα όταν πήραν τα πρώτα μέτρα, πρόλαβα και έφυγα. Μέσω Γαλλίας γύρισα στο Ηράκλειο. Ευτυχώς δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα. Μέσω Γαλλίας, μάλιστα. Ναι, μέσω Γαλλίας. Μου κάνανε εννοείται τους απαραίτητους ελέγχους και έκατσα τις πρώτες μέρες σπίτι. Παρόλο που στην ομάδα μας ελέγχανε συνεχώς, μας κάνανε και τις απαραίτητες εξετάσεις, αλλά υπάρχουν κάποια μέτρα εξ αρχής. Όπως για παράδειγμα το ότι στα αποδυτήρια μας είχαν χωρίσει 5-5, στο γυμναστήριο δεν μπορούσαμε να πούμε πάνω από 2 άτομα. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, για λόγους ασφάλειας και υγείας, έμεινα στο σπίτι τις πρώτες 14 μέρες για να προσέχω. Και τώρα δηλαδή, με αυτά που γίνονται, δεν μπορούμε να πάμε και να κάνουμε πολλά. Πώς ήταν, Ηλία, η κατάσταση στην Μπολόνια και την συγκεκριμένη περιοχή της Ιταλίας που είναι κοντά στον Ιταλικό Βορρά όταν έφυγες? Όταν έφυγα, ακόμα δεν είχε εξαπλωθεί τόσο πολύ. Η κατάσταση ήταν πιο ήρεμη σε σχέση με τώρα. Δηλαδή, διαβάζω και μιλάω και με τους συμπαίκτες μου, τώρα θεωρώ ότι έχει ξεφύγει. Mm-hmm. Στην αρχή, ναι, μεν είχαν κλείσει όλα, είχε παραγορευτεί η κυκλοφορία, αλλά και ο κόσμος ήταν πιο ήρεμος. Παρόλο που έχω ξαναπεί ότι αυτό που με συγκλώνησε, ας πούμε, ήταν ότι όταν πρώτο ξεκίνησε όλο αυτό, είχα πάει στο σούπερ μάρκετ, θυμάμαι, και δεν υπήρχε νερό, μόνο ανθρακούχο. Δεν υπήρχε νερό, κανονικό νερό ουσιαστικά, κανονικό, για να πιείτε. Ναι. Mm-hmm. Ναι, δεν υπήρχε. Τα είχαν πάρει τότε. Mm-hmm. Ναι. Το νερό, γάλα, δηλαδή βασικά πράγματα, βασικά ήδη τα είχαν πάρει όλα. Επειδή ο κόσμος είχε τρομοκρατηθεί, όπως είναι λογικό. Mm-hmm. Τώρα, τι μαθαίνεις από την Μπολόνια? Φαντάζομαι ότι έχεις καθημερινή επαφή και με την Ιταλία. Ναι, μιλάμε. Αν όχι καθημερινά, μιλάμε συνέχεια και γενικότερα μας κάνουν και βιντεοκλήσεις με όλη την ομάδα. Mm-hmm. Με σκοπό να δούνε. Αν τηρείτε, ναι, σε ακούμε, Ηλία. Με σκοπό να δούμε ότι αν τηρούμε, αν κάνουμε τις προπονήσεις, να είμαστε σε συνεχή επαφή, επικοινωνία. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, σε συνεχή επαφή. Σίγουρα έχεις πάρει πολλά μαθήματα ζωής από τον προπονητή, τον κύριο Μιχαήλοβιτς, μεγάλη μορφή, ο Σίνισα Μιχαήλοβιτς. Έχει περάσει πολλά μεγάλα εμπόδια στη ζωή του για να βρίσκεται, να είναι παρόν, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει περάσει 2 πολέμους, πρόσφατα είχε και τον καρκίνο, τη λευκαιμία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έπρεπε να προσέχουμε ακόμη περισσότερο εμείς με τον κορονοϊό, γιατί είναι ευπαθής ομάδα, όπως καταλαβαίνετε, και δεν έπρεπε ούτε να υπάρχει, δηλαδή, σαν ιδέα το να κολλήσει ο Μιχαήλοβιτς, το να αρρωστήσει. Σας έχει δώσει δύναμη. Βεβαίως δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα χρειαστεί να επιστρέψεις στην Ιταλία, στην ομάδα σου. Όχι. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Μας έχουν πει ότι θα περιμένουμε να βελτιωθούν τα πράγματα και επειδή υπάρχει γενικότερα απαγόρευση, όχι μόνο, δεν εξαρτάται από τις ομάδες πλέον. Υπάρχει απαγόρευση προς όλες τις ομάδες της Ιταλίας. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις κάποια εικόνα που να ήταν σοκαριστική πριν επιστρέψεις στο Ηράκλειο, Ηλία. Όχι, γιατί ευτυχώς εγώ πήγαινα στο γήπεδο και γύριζα σπίτι μου. Οπότε πέρα από αυτό που σας είπα πριν με το σούπερ μάρκετ και τον κόσμο που τον είδα λίγο τρομοκρατημένο, ευτυχώς δεν είδα κάτι άλλο. Mm-hmm. Και για να κλείσουμε, σίγουρα η οικογένεια Κουτσουπιά έχει συνδεθεί με τον Όφη. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η ιστορία του Γιώργου του Κουτσουπιά. Υπάρχει και ο μικρός του αδερφός, ο Φώτης, που τα πηγαίνει ήδη περίφημα και σε επίπεδο μεικτών ομάδων και γενικότερα. Είναι η αγαπημένη σου ομάδα ο Όφη, έτσι? Έχεις πει και παλαιότερα ότι αν παίξεις στην Ελλάδα, θέλεις να παίξεις για τον Όφη. Ναι. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, γιατί όνειρό μου από μικρός ήταν, ας πούμε, να παίξω στο γήπεδο που λέω, στον κόσμο του Όφη. Και με τη φανέλα του Όφη, εννοείται.
Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε να είσαι σιδερένιος, δυνατός, υγιής και να γίνουν όλα τα όνειρά σου πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο, αρχής γενομένης από την Ιταλία και το καμπιονάτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.